Υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο για τα πρώτα έργα υποδομής στο νέο οικισμό Κοντοκόμης. Ένας προϋπολογισμός περίπου 780, θυμάμαι καλά, χιλιάδων ευρώ σύντο ΦΠΑ, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων και το οποίο χρηματοδοτείται από μισό από το Δήμο και την από το Δήμο Κοζάνης και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο θα υλοποιηθεί με επίβλεψη της τεχνικής μας υπηρεσίας. Οφείλω καταρχήν να ευχαριστήσω την υπηρεσία, τον διευθυντή και όλους όσους συνεπλάγησαν από την μεριά του Δήμου, γιατί φέρανε σε πέρας ένα σχετικά χρονοβόρο, μια χρονοβόρα διαδικασία. Και νομίζω ότι είμαστε αρκετά χαρούμενοι και ευτυχισμένοι σήμερα για το γεγονός αυτό. Αν και δυστυχώς οι διαδικασίες, οι οποίες καλούμεθα να διαχειριστούμε, είναι χρονοβόρες και δύσκολες. Παρ' όλα αυτά, στο επόμενο, ήδη βρισκόμαστε σε φάση εκπόνησης των μελετών και ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος αυτού του έργου να έχουμε προχωρήσει στις δημοπρατήσεις των υπόλοιπων έργων υποδομής. Το επόμενο διάστημα έχουμε εξαγγείλει και έχουμε μιλήσει με τον Πρόεδρο και με τον Περιφερειάρχη και με την Περιφέρεια. Θα κάνουμε και μια ενημέρωση στον οικισμό για όλα τα ζητήματα και όλα τα κρίνη θέματα, συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία συνελεύσεων στην Ποδοκόμη ώστε να ενημερώνουμε την κάτοικη αναλυτικά. Περιμέναμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και μετά να γίνει αυτό για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, επειδή εγώ έχω ζήσει το έργο της Ποδοκόμης από το 2007 ως συγχωριανός ή κοντοχωριανός εκεί, δυστυχώς δεν μπορώ να πω. Από τη μια νιώθω χαρούμενος, από την άλλη όμως δεν νιώθω καλά, γιατί χρειάζεται να περάσουν κοντά 10 χρόνια από το που ξεκίνησε αυτή η κουβέντα μέχρι να ξεκινήσουν τα πρώτα έργα υποδομής και ακόμα έχουμε μπροστά μας πολλά θέματα που πρέπει να λύσουμε και να διαχειριστούμε. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται νομίζω κάθε δυνατή προσπάθεια από όλους μας για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την Δηματική Αρχή Δήμου Ψηλάντη τότε, συνεχίστηκε από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, προχωράει και από τις περιφερειακές αρχές, από τις τωρινές και νομίζω ότι θα βοηθήσουμε όλοι, θα συμβάλλουμε όλοι στο μέγιστο δυνατό ώστε να ακολουθεί αυτή η διαδικασία όσο γίνεται πιο σύντομα. Το έργο της μετεγκατάστασης της Ποντοκόμης είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο με διαστάσεις οικονομικές, κοινωνικές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Δήμο και τους κατοίκους του χωριού, προωθούν τα θέματα της μετεγκατάστασης τόσο στο διοικητικό επίπεδο όσο και στην έβρεση των χρηματοδοτήσεων. Για το λόγο αυτό που βρεθήκαμε σήμερα εδώ για να υπογράψουμε την σύμβαση με τον Ανάδοχο για την πρώτη φάση οδοποιίας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα η ΠΕ Κοζάνης συνεισφέρει ισόποσα με το Δήμο στον προϋπολογισμό με το ποσό του 1.600.000 ευρώ περίπου και είμαστε ικανοποιημένοι για τις κοινές προσπάθειες που γίνονται μέχρι και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμβάλλουν θετικά και παραγωγικά για το σκοπό αυτό. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα η σημερινή. Είμαι πολύ χαρούμενος, βαθιά ευχαριστημένος και συγκινημένος γιατί υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο Εργολάβο. Θα ξεκινήσει η διαδικασία που περιμέναμε τόσο πολύ. Είναι μια καλή ευκαιρία για τις Κασάνδρες να σταματήσουν να πιστεύουν ότι δεν θα γίνει το χωριό. Έχουμε ακούσει 1002 γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω από μέρος που θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη γιατί η συμβολή τους ήταν πολύ σημαντική για να προχωρήσει το έργο. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Θα ήθελα να καθησυχάσω τους κατοίκους της Ποντοκόμης να πιστέψουν ότι η Ποντοκόμη θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της και θα γίνει το χωριό και θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η χαρά μου είναι απερίγραπτη. Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο.